Κύριε Βαρδάκη, πολύ γρήγορα. Δεν είναι προεκλογική περίοδο, αλλά δεν μπορώ να μην μιλήσω έτσι που νιώθω αυτή τη στιγμή, πραγματικά. Εδώ μας κρατούσε ο κύριος Κεφαλογιάννης, προεκλογικά, στα πάνελ που καθόμαστε, ένα βιβλίο που τους είχαν δώσει με 400 έργα για την Κρήτη. 400... Από αυτά, 427. Από αυτά τα 427 έργα, μετά από 5 χρόνια, δεν εκτελείται ούτε ένα. Ούτε ένα. Ας πάρει το λόγο μετά να μας πει. Κύριε Δασκαλάκη, γιατί μίλησε για περιβάλλον. Θα το πάρω το λόγο. Γιατί μίλησε για περιβάλλον. Και υποχρεούμε να το ξαναπώ. Ναι. Να τα ξαναπώ. Ναι, αλλά τώρα θα βάλουμε τον κύριο Κεφαλογιάννη να σας μετρήσει τα 427. Να τα μετρήσει. Τα δημοτικά. Ό,τι έλεγε και τα δημοτικά. Και το δημάρχον. Ακούστε. 4 χρόνια κυβέρνηση. Τα τελευταία μόνο είναι πολύ περισσότερα από αυτά που κάναν μια μεταφράση. Πέστε τα μετά. Μετά βγάλετε το βιβλίο να μας τα πείτε. Επειδή ανέφερε κάτι ο συνάδελφό μας πριν. Όχι, όχι, δεν ήταν. Όχι, όχι. Εσεί μολυβιέ είχατε. Όχι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Τα χρήματα τα βρήκε η Νέα Δημοκρατία για τον Κεφαλογιάννη. Και για το ΒΟΑ και για το Κεφαλογιάννη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εσεί είχατε κάνει μολυβιέ στο χαρτί. Τι? Μα δεν χρειάζεται τώρα. Μη αδυναμία. Αυτό δεν έχει αδυναμία. Σας είπα την άλλη φορά, είστε νέος άνθρωπος, να βλέπετε λίγο μπροστά. Πέστε μου, απαντήστε μου. Όσον αφορά το αεροδρόμιο στο Καστέλι, και κλείνω με αυτό, κύριε Δασκαλάκη, το μόνο, κύριε Κεφαλογιάννη, που βάλατε είναι η πλάκα. Η πλάκα που βάλετε εγγενιάζοντας το αεροδρόμιο. Μα τι είναι αυτά. Και αυτό έργο. Αυτό που σας λέω. Μα δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά που λέτε. Η χρηματοδότηση ήταν δεδομένη όταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα δεν ήταν δεδομένο. Όταν δημοπρατήθηκε το αεροδρόμιο. Θα σας θυμίσω ότι δημοπρατήθηκε το αεροδρόμιο στο Καστέλι το 19. Και σας λέω, το μόνο πράγμα που κάνατε είναι η πλάκα που βάλετε στο αεροδρόμιο. Ωραία, μισό λεπτό, επειδή θέσατε πάρα πολλά θέματα. Πολύ όχι, γρήγορα. Δεν έθεσα πολλά. Όχι, όχι. Οφείλω να δώσω το λόγο και στον κύριο Κεφαλογιάννη να απαντήσει. Ήταν πολύ γρήγορα. Να κρατάει το βιβλίο του 426 έργα. Να μας πει ένα. Μια τελευταία κουβέντα επιτρέπεται. Μα δώσει το βιβλίο. Αν δεν έχει εμεί σου. Τώρα κλείσαμε το φράγμα τη κυρία. Κύριε Βαρδάκη, μισό λεπτό. Δεν έχει ούτε το έργο Νεάπολη Άγιο Νικόλαο, γιατί δεν είχαν την προοπτική να μεθοδεύσουν μάλιστα. Μέσω να κάνουν κύριε Κεφαλογιάννη, πολύ γρήγορα όμως σας παρακαλώ. Λοιπόν, απαντήστε. Εντάξει, τώρα το να μιλήσω για έργα, να μιλήσω για τη διάβρωση του λιμένα. Όχι, δεν θέλω να μου πείτε. Για το κλείσιμο του φράγμα της Πλακιώτσας που έγινε πρόσφατα, να μιλήσω για το δικαστικό μέγαρο το οποίο γίνεται τώρα με ΣΔΙΤ, για τις φοιτητικές εστίες που είναι υποκατασκευή. Τι θέλετε να πω για τη νέα πτέρυγα στο Παγνί, στο Βενιζέλιο, και για την ψυχιατρική, για την νέα ψυχιατρική στο Παγνί που αναγγέλθηκε προηγούμενο. Μόνο τα τελευταία σας λέω. Δεν είναι μόνο. Και δεν είναι μόνο αυτά. Όσον αφορά τώρα το βόρειο δικό άξονα. Με τα πεπραγμένα, ίσως είναι και βόμβα αυτό που σας λέω, με τα πεπραγμένα και είδηση, με τα πεπραγμένα του κυρίου Μηταράκη όσον αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Ναι, αλλά γιατί μέσω του κυρίου Κερίδη. Ο κύριος Κερίδης δεν είναι πια στο Υπουργείο. Ο κύριος Κερίδης ήταν ο πρώην υπουργός, μάλλον ήταν μετά το Μηταράκη, δεν ήταν ο Κερίδης. Mm-hmm. Άρα τα στοιχεία τα έχει ο Κερίδης και ο Μητσοτάκης. Σας το λέω, τι εννοείτε, είναι πηγή, θα τα δείτε. Δεν, τι εννοείτε, ποια στοιχεία. Δεν με ενημέρωσαν απόλυτα το τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως να ξέρετε ότι παραποίηση στοιχείων δηλαδή για τις με τα πεπραγμένα του κυρίου Μηταράκη. Αυτό, κοιτάξτε τώρα, σε ένα σταθμό τηλεοπτικό μεγάλης εμβέλειας είμαστε. Το να λέμε κάποια πράγματα, νομίζω ότι έχουμε και μια σοβαρότητα. Θα τα δούμε αύριο και μεθαύριο. Σας λέω, αυτή τη στιγμή μάλλον ασχολείται ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Κερίδης, διαμέσου του κυρίου Κερίδη, γιατί αυτός έχει τα στοιχεία, με τα πεπραγμένα του κυρίου Μηταράκη όσον αφορά το μεταναστευτικό την περίοδο που ήταν υπουργός κύριος Μηταράκης. Κύριε Βαρδάκη, αφήστε τον κύριο Μηταράκη, πείτε πώς αποτύχατε εσείς στη μεταναστευτική σας πολιτική, εντάξει. Όταν έβγαινε η υπουργό σας και έλεγε ότι αύριο, τη μέρα λιάζονται και το βράδυ εξαφανίζονται και καλούσατε όλους αυτούς τους λαθροδιακινητές να έρχονται στη χώρα κατά εκατομμύρια και να πλουτίζουν και όλο αυτό το σύστημα με τις δημοσίες που στήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι όμως, έχετε δίκιο να το επικρίνετε, σας έκαναν το καλύτερο δώρο στη Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σιδηχάκη, δεν υπάρχει ισορροπία στη χώρα. Είμαστε εγκλωβισμένοι στις ιδεοληψίες της δεξιάς της αριστεράς. Αυτό που σας είπα είναι εγώ. Εμείς έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη μεταναστευτική πολιτική. Για μας πρέπει τα σύνορα να φυλάζονται και είμαστε υπέρ της φράχτης στον Εύρο και της ασφάλειας στα νησιά μας και των ελέγχων και των ταυτοποιήσεων και των υιοθετήσεων. Βάζετε το χέρι σας στο Ευαγγέλιο ότι ο κύριος Μηταράκης διαχειρίζει το μεταναστευτικό. Κύριε Βαρδάκη, δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε, γιατί αφήνετε υπόνοια για κάτι το οποίο δεν γνωρίζετε. Σας ρωτώ. Και το οποίο δεν γνωρίζω και εγώ.
Αλλά το να αφήσετε άρα, το βάζει το χέρι σας ονομαστικά για κάτι τέτοιο χωρίς να έχετε στοιχείο, δεν σας τιμά αυτό το πράγμα. Πάμε παρακάτω. Εκτός αν θέλετε να μας πείτε αυτό το πράγμα. Εκτός αν ξέρετε κάτι που εμείς δεν ξέρουμε.